Το παίζετε. Ναι, δόξα τω Θεώ, ακούγεται. Δόξα τω Θεώ. Εγώ ξέρω με γνώμονα το Κοσμοράδιο πάντα. Καλά, γιατί από τη στιγμή που είναι το πρώτο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, ναι, σε ακροματικότητα όσον αφορά το ελληνικό ρεπερτόριο. Και όταν παίζει. Στο Κοσμοράδιο το παίζετε πολύ το τραγούδι. Πάρα πολύ. Μα έχει ανέβει και στο Airplay εντυπωσιακά. Να πούμε ότι έχει γράψει μουσική ο Παναγιώτης Μπρακούλιας και στίχο ο Νίκος Βαξεβανέλης και κυκλοφορεί μόνο από το ίντερνετ. Δεν έχει κυκλοφορήσει σε κάποιο σημείο. Να το πούμε αυτό. Να το πούμε, θα σου πω γιατί. Γιατί μου στέλνει μετά. Κυκλοφόρησε στη Δυνάση. Λέω, όχι παιδιά. Αυτό μπαίνει στο διαδίκτυο και το βρίσκει εκεί. Ψηφιακά. Πλέον είναι η νέα τεχνολογία. Όλα τα τραγούδια θα αρχίσουν σιγά σιγά να κυκλοφορούν έτσι. Μα όλα κυκλοφορούν πλέον έτσι, αγάπη. Αφού θα σας πω και το εξής. Όταν παλιά μας στέλνανε πρόμο οι δισκογραφικές εταιρείες στους παραγωγούς για τα τραγούδια που κυκλοφορούσαν από τον εκάστοτε καλλιτέχνη. Τώρα μας λένε πληκτρολόγησε αυτό και κατέβασε το πουγγί. Άιντε βρε λέω. Κατέβασε το μόνο. Ναι, είμαστε λένε με mail θα στο στείλω. Δώσε μου το mail να σου στείλω τραγούδι. Μπες σε αυτή τη σελίδα και κατέβασε το. Τέλος πάντων, είναι φαινόμενο των καιρών. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κατά πόσο είναι κακό. Αυτό θα το δείξει το πέρας των ετών. Για τον απλούστο λόγο, διότι όταν δεν βγαίνει σε CD, δεν έχει έσοδα η εταιρεία, δεν μπαίνει και έτσι τα πνευματικά δικαιώματα και ο δημιουργός αλλά και ο καλλιτέχνης. Απ' την άλλη βέβαια, αν μπεις από το νόμιμο site θα το κατεβάσεις, πληρώνεις κάποια χρηματάκια, αλλά επειδή υπάρχουν και τα παράνομα και όλοι πλέον σου λένε γιατί να μπορώ να πληρώσω. Ναι, ναι, μια παρανομία. Τέλος πάντων, επειδή όμως το τραγούδι είναι καλό, εγώ θέλω να πάμε να το ακούσουμε. Ωραία. Άντε, άντε, πάμε, πάμε να σε ακούσουμε λοιπόν. Χειροκρότημα, πάμε για να σε Αλεξιάδη. Μόνη καλύτερα να ζήσω.
υποβιάζομαι.